Τριβάστα, Δημήτρη Βάστα. Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Αργυρός! Καλύτερα, αλλά έτσι όπως σας βλέπω, θα σας βαστίξω εγώ, ρε παιδιά. Πλάκα, πλάκα. Παιδιά, είδα όλες τις κλίμακες, τα στάδια στο βλέμμα του Κωνσταντίνου. Μπαίνει μέσα. Βλέπει, συνειδητοποιεί τι έχουμε κάνει 6 μέρες τώρα. Μπαίνει πιο μέσα, βλέπει τα κρεβάτια. Βλέπει και τα βλέμματά μας, τρίτο στάδιο, ότι είναι, έχει χυθεί το βλέμμα μας. Ναι. Και τώρα κατάλαβε τι συμβαίνει. Ευτυχώς προλάβαμε και μαζέψαμε τα ρούχα. Εντάξει, η Ράνια είναι και βαμμένη βέβαια, το κρύβει καλά. Δεν είναι ότι ξέρεις πάντα στην Πέννα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πες λίγο, μίλησε ρε. Κοίταξε. Η Ράνια έχει μια έμφυτη ενέργεια. Ναι, γιατί μιλάς ερωτικά κατά. Γιατί κάνω τη Ράνια σε άντρα. Η οποία δεν την αφήνει να κρεμάσει. Μιλάμε για ένα πυρήνα, ένα λαμπτήρα. Αν θα ήθελες. Ακόμα και αϊπνή είναι δηλαδή εκεί έτσι όπως πρέπει. Τρελαίνει τον κόσμο. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Σε ευχαριστούμε. Δεν θα το κλείναμε αν δεν ερχόσουν. Στο λέω μέσα. Καταρχήν να πούμε ότι εδώ και μία ώρα και κάτι ανταλλάσσουμε. Προσπαθώ μηνύματα, να ταξιδεύει. Ναι, ταξιδεύει ουσιαστικά. Ναι, εντάξει, είχε μία πορεία στο κέντρο. Οι άνθρωποι κάνουν βέβαια και τις πορείες. Έχουν το δικαίωμα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά εγώ για ένα καλό σκοπό ήθελα να έρθω και δεν με αφήνανε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα καταφέραμε ακόμη και στο παραπέντε. Οπότε σε έχουμε εδώ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Πραγματικά να σοβαρευτούμε και λίγο και να πούμε ότι αυτός είναι ένας σπουδαίος αγώνας, ένα σπουδαίο έργο. Και συγχαρητήρια και σε εσάς που είστε στη διάθεση, την υπομονή και τη θέληση να κάνετε τέτοιο κάτι τόσο έτσι, δυνατό ψυχικά. Ο Κωνσταντίνος είναι χαμηλών τόνων και δεν τα λέει. Είναι πάντα δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες. Μίλησαμε για τον Κωνσταντίνο. Θα σου μιλήσω και θα σου πω πράγματα που δεν γνωρίζεις ενδεχομένως και ξέρω ότι σου τις πάει να σου λέω πράγματα που δεν γνωρίζεις για τον Κωνσταντίνο. Κάποια λοιπόν θα τα σκαρφιστώ ώστε να σε τσαντήσω. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, η αλήθεια. Καταρχάς να πούμε τόσο χρόνια πολλά και στον κόσμο, δεν ξέρω, μας ακούτε έξω. Ακούνε βέβαια. Καλές γιορτές, ευχόμαστε σε όλους και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και στους ακροατές. Φυσικά και ο Κωνσταντίνος είδα το πρόγραμμα από το Φαντασία. Είστε κάτι πενταήμερα, σερί. Ναι. Τι γίνεται, πες μου λίγο. Έχουμε σήμερα. Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ναι. Άμπρα. Λέω πως είσαι στις μέρες γιατί δουλεύεις κάθε μέρα. Δεν νομίζω, ναι. Κοίτα, εντάξει, είμαστε από το Μάιο-Ιούνιο στο Φαντασία και συνεχίζουμε. Ήταν να πάμε μέχρι μετά τις γιορτές και τελικά θα συνεχίσουμε μέχρι 2 Μαρτίου στο Φαντασία. Πήραμε παράταση. Και. Εντάξει, τώρα γιορτινές μέρες, καταλαβαίνεις ο καθένας στο σπίτι του και εγώ έχω βρει ένα χώρο που θεωρώ τα τελευταία 3-4 χρόνια που είναι στο σπίτι μου εκεί. Το καμαρίνι του Κωνσταντίνου, παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάτη, γιατί όντως είναι σαν να είναι. Έχει και έναν άλλο χώρο έξω, δηλαδή απέναντι, που κάθονται και εκεί σε σαλόνι και στο καμαρίνι δεν κλείνει ποτέ η πόρτα και φεύγουν αργά, νωρίς το πρωί, έτσι. Ναι, φεύγουμε πολύ. Αυτό θέλω να πω τώρα, μια που το είπες, και επειδή γνωριζόμαστε από παλιά κι εμείς. Έχουμε δει δύο από τώρα, είναι έτσι. Όχι, θέλω να το πω για το καναρίνι που είπε τώρα. Τώρα είναι στο πικ. Αυτή τη στιγμή το γνωρισμό, μην το κρύβουμε. Αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι από του δύο καλύτερου καλλιτέχνε και πιο επιτυχημένου στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα είναι έτσι, αλλά ήταν από τότε έτσι. Θυμάμαι από τότε που ξεκίνησε, που είχε ένα μικρότερο καμαρίνι και πάντα ήταν γεμάτο από κόσμο και πάντα ήταν από τον κόσμο. Και κάποια στιγμή μα έλεγε, μισό λεπτό, παιδιά, πάω να αλλάξω, πήρε στη γωνία. Δεν είχε άλλο χώρο, άλλα μπροστά μα ήταν πάντα παρείστικο. Πάμε σαν λίγο στο ιδιωτικό χώρο που ήταν. Το λέω, γιατί είναι σημαντικό. Πίσω από τον καναπέ. Ναι, πάω στο ιδιωτικό χώρο, εκεί ήταν ο Σολδάτο και του έκανε με το σακάκι του. Μετά μα έλεγε, σα αρέσει αυτό. Θέλω να πω ότι ο χαρακτήρα του ανθρώπου φαίνεται στην επιτυχία. Και φάνηκε ότι δεν άλλαξε καθόλου αυτό ο άνθρωπο με τον κοκκόλυπλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν κυνηγά τα όνειρά σου και όταν πάντα έχει ένα καινούριο στόχο να κυνηγά. Νομίζω ότι αυτό σε ισορροπεί και σε κάνει να ψάχνεις πάντα κάτι καλύτερο από αυτό που κάνεις. Οπότε αυτό πιστεύω είναι η ισορροπία μου και πάνω απ' όλα η οικογένεια. Η οικογένεια και η φίλη. Λοιπόν, πιάσε το κινητό σου. Πιάσε το. Πήγαινε στα μηνύματα. Πήγαινε. Στείλε ένα στην Άγια. WhatsApp θες είναι. Εγώ θα ανοίξω, θα ανοίξεις και εσύ μετά όμως. Λοιπόν, πήγαινε στα μηνύματα. Δεν θα σε βάλω να μου δείξεις κάτι, ούτε θα σου δείξω κάτι. Yeah. Θα σε βάλω να στείλεις όμως ένα μήνυμα στο 19820. Γράψε λίγο 19820. 19820. Μπράβο. Και από κάτω το περιεχόμενο του μηνύματος θα γράψεις το όνομά σου, Κωνσταντίνος Αργυρός. Κωνσταντίνος, γράψε σκέτο. Κοίτα τι μου έκανε, 19820. Ναι. Μαραντόνα τη Αμερική. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
ξέρεις ότι αυτό το πράγμα το έβαλε και ο Κουρκούλης. Το ίδιο. Το ίδιο πράγμα, ναι, και ο Κουρκούλης. Με το έβαλε 19-8-20. Τώρα τι έγινε αυτό, λες, είναι κατοχωρημένο κάτι, δεν νομίζω. Τι γίνεται, τι κάνω τώρα, δεν νομίζω. Ναι, ωραία, τι γίνεται κάτω στο μήνυμα. Μπορεί να έχει γίνει κάποιο διαγωνισμό πιο παλιά που έχει βγει στην εξή. Πώς είπες, 18, γι' αυτό και αυτό. 18-9-20. 19-8-20. Καλά, στείλε τώρα, 19-8-20. Και από κάτω πήγαινε στο μήνυμα και γράψε το όνομά σου και ένα τραγούδι αγαπημένο και κάνε αποστολή του μηνύματος. Αυτό το οποίο ζητάμε και από τον κόσμο όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτές τις ώρες, 150 ώρες σε σύνολο. Το τραγούδι το οποίο θέλεις να ακούσει αγαπημένο, ξένο ή παλιό. Ποιο είναι, ποιο είναι. Ποιο να πω, ξένο ή ό,τι θες, ελληνικό, ξένο, παραδοσιακό, κουρδικό, πειραματικό, χιπ-χοπ, ό,τι θες. Σαγκεντέλη, ξέκο, μπάμπα. Έπαψε αγάπη να θυμίζεις. Αν δεν γράφει πολλά με 500 λίξη, δεν μπορεί να πει ένα. Ένα ρητά ρητάκι να τελειώνει. 19-8-20, Κωνσταντίνο μου, εκεί πρέπει να στείλει το μήνυμά σου και αφού τελειώσει την αποστολή, να σου πω ότι θα κάνει και ένα δοκιμαστικό για το ραδιόφωνο. Το οποίο ουσιαστικά δεν πρέπει. Δεν ξαναγίνει. Θέλω να κάνεις αυτό το οποίο θα σου πω εδώ που βλέπεις τις πληροφορίες στην καρτέλα, να πεις στον κόσμο που μας ακούει τώρα που έχουν μείνει πόσα 7 λεπτά, να το τουμπανιάσουμε, να δούμε μέσα σε 7 λεπτά πόσα μηνύματα μπορεί να δεχτούμε στο κέντρο μας από εσένα που θα τους παροτρύνεις. Εσένα είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα όσοι μας ακούτε. Παρακολουθεί για να το πατήσεις για το όνομα. Έτσι. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Όσοι μας ακούτε, πιάστε το κινητό σας. Α, είναι καλός αυτός. Κάνει και έχει βάλει στο κινητό, πιάστε. Δημιουργεί και αναμονή κινητό. Και πιάσα εδώ κάτι κάνεις ότι είστε. Και εγώ μαζί. Λοιπόν, γράψτε 19-8-20 στον αποστολέα. 19-8-20. 19-8-20. Σαν αρχιερέας σέκτας τους κάνεις. 19-8-20. Λοιπόν, γράφουμε το όνομά μας, γράψτε το όνομά σας, δηλαδή εμένα με ένα Κωνσταντίνο, γράψα Κωνσταντίνος. Μπράβο. Και γράψτε το τραγούδι που θέλετε να παίξει. Εγώ έγραψα, έπαψα, αγάπη να θυμίζεις. Εγώ και χειροκροτήμα, δεν έχω την εξή. Αποστολή. Όσοι μας ακούτε, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα κάνετε αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω πέρασε. Όχι πέρασε, διέπρεψε. Κοίτα να δεις τώρα το είμαι και προκατηλημένος εγώ. Ναι, εντάξει. Και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή με το που πατάτε το τραγουδί, κάνετε κάτι πολύ όμορφο και σημαντικό για τον συνάδελφο, επειδή οι μέρες που έρχονται είναι γιορτινές και καλό είναι να δείξουμε ο καθένας την αγάπη μας στον συνάνθρωπο και πάνω απ' όλα για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε, όσοι το κάνατε. Όσοι δεν το κάνατε, πάλι συγχαρητήρια. Πάλι συγχαρητήρια. Ελπίζουμε κάποια στιγμή, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να το κάνετε κι εσείς. Πάμε να φορτσάρουμε, παιδιά, συνεχίστε να στέλνετε. Ο Κωνσταντίνος νομίζω ότι περνάει. Περνάει με έπαινο. Να πετάξω και το σκουβό. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή για να αποφασίσει την ώρα που θα κάνει εκπομπή, γιατί θα ανακοινώνουμε τώρα. Πέρασε το τεστ. Επειδή ξεκινήσαμε κάτι πολύ όμορφο στο μαζί, πρέπει να σκεφτούμε κάτι επίσης πολύ όμορφο για να το ξεκινήσουμε πάλι μαζί. Ήταν ο Άκου τώρα. Όταν πήρα τηλέφωνο με τη νύχτα στο ρυθμό, ολοκληρώθηκε αυτή η ιδέα. Λέω, Κωνσταντίνε, λέει παρακαλώ, γιατί κάνει τις πλάκες του, νομίζω ότι ξαφνικά σοβάρεψε. Λέω, με θέλω να σου μιλήσω, με μιλάει ακούω. Λέω, είναι αυτό και αυτό, μην πες μου πότε να έρθουν, λέει να το κάνουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι έχει χτιστεί και τέτοια εμπιστοσύνη. Οπότε, και πρέπει να το πω και το έχω πει πάρα πολλές φορές, σας είμαι πει νομογραφική, ότι σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί δεν ρώτησες, δεν στάθηκες σε λεπτομέρειες. Είπες χωρίς να το σκεφτείς. Μα ξέρω ότι είσαι πρωτοποριακό μυαλό και αυτό που θα μου πεις ήταν. Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτό το οποίο ουσιαστικά ξεκινήσαμε μαζί, βγήκε και ένα τραγούδι. Το οποίο έδειξε τον δρόμο σε πάρα πολλά που ακολουθήσανε. Εντάξει, ωραία, όμορφο. Αυτό και για το ραδιόφωνο σα και για πραγματικά κάνετε πρωτοποριακά πράγματα τα οποία είναι άξια συγχαρητήρια. Ωραία. Δεν έχω πολλά ευκαιρία. Είναι ένα τραγούδι που έρχεται στο μαγαζί και έχουμε ξεπεράσει και τα 10 εκατομμύρια. Φτάσαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Σε αγαπητοί, ο κόσμος το κάνει δικό του και στην πλήρη στιγμή μας το έχει.
το ενδιαφέρον, γιατί ήταν μια στιγμή ανθρώπινη και ρομαντική και ειλικρινή. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όλο ο αριθμό. Και βασικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά. Να σε καλά, ευχαριστώ. Γιατί έχουμε γίνει 3 λεπτά, παιδιά. 3 λεπτά, ναι. Συγγνώμη καταρχά που άργησα, αλλά. Δεν πειράζει να μάθω, συμβαίνει με κίνηση. Κόλαση τη φυσία. Ιωάννα. Θα αφήσει εδώ, κορίτσι μου, λοιπόν. Να αφήσει εδώ και η Ιωάννα, να αφήσει και ο Σταμάτη εκεί. Εδώ είναι εγώ. Όχι, εσύ θα καθίσει, κορίτσι μου, λοιπόν. Και ο Σταμάτη, καθίσει πάνω στο Δημήτρη. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, αμά είναι Δημήτρη. Δεν το λέμε. Σωθήκαμε από το ραδιομαραθώνιο και έχουμε 50 να την πατήσουμε το κοπτό. Γελάστε το κοπτό. Νιώστε καλύτερα. Όλοι εσεί οι όμορφοι. Ορίστε. Λοιπόν, παιδιά, 3 λεπτά. Εμείς θα υποδεχόμαστε τον καινούριο χρόνο. Ναι, είναι πρόημα. Μπορεί, γιατί ουσιαστικά όταν έρχεται ο καινούριο χρόνο, γιορτάζει. Σκέφτεσαι να διορθώσει ό,τι λάθος έγινε στον προηγούμενο, υπόσχεσαι στον εαυτό σου πώς θα είσαι στον επόμενο. Είναι μια μικρή πρωτοχρονιά. Γιατί πήραμε μαθήματα, δεν θα ξανακάνουμε, δεν θα ξαναείμαστε τόσο πολύ εγωκεντρικοί και εγωιστές μετά από αυτήν την εμπειρία, θεωρώ. Και σίγουρα πήρα μαθήματα για το πώς θα είμαστε από εδώ και πέρα, μέσα από αυτή την εμπειρία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τώρα συγγνώμη που πήρα πρώτο στο λόγο, αλλά όταν ξεκινήσαμε και όταν μας είπαν για το ραδιομαραθώνιο, θα σας πω μια αλήθεια, δεν καταλάβαμε τι θα γίνει. Δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε εδώ, άγρυπνοι, 24 ως 24 ώρες με μία ώρα ή δύο. Φέρνιζε, λέει. Ναι, ρε, όχι, ρε, ο πιστολάκι, ο τσατσάρα, όλα τα κουστά. Πιστεύω, ρε, άργυρο, άργυρο. Πιστεύω, άργυρο, σε πάρα πολύ άργυρο. Έχει κατελαφείς, άργυρο. Άστε. Ναι, συγκινητικό. Πουρνούς, έγινε, ρε, δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ, γιατί θα μιλήσω για τα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καταρχάς τα παιδιά που συνεργαστήκαμε, όλη την οικογένεια Επιθυμόνια 49, το Στάνλι Νταντάν, την Άνια Κωστάκη, την Ιωάννα Λαΐου, τον Νίκο Τσεκούρα και τον Γιώργο Ρούσο και τα παιδιά που ήταν εκεί στο ρυθμό, έναν προς έναν, την Μόνικα Σλαμίδη, τη Γιώτα μας, τον Χάρη του Χρονόπουλο και τα δύο κότσια, όλα τα παιδιά που ήταν. Την Κατερίνα μας, βέβαια, όλα τα παιδιά από τη σχολή που ήταν εδώ μπροστά στο κουτί, όλοι όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι όλοι γίνανε ένα και γίνανε καλύτεροι άνθρωποι. Εσάς που ήρθατε όλοι ένα χειροκρότημα στο Δεμόν Λάθεν, που ήρθαν κάθε λεπτό εδώ, που ήρθατε από το να μας φέρνετε πράγματα, φαγητά ή να μας χτυπάτε την πλάτη, να μας φτιάνετε το χέρι. Το Δεμόν Λάθεν που έκανε την διαμονή μας εδώ όσο το δυνατόν πιο άνετη. Όλους τους χορηγούς μας, τα Everest, το Burger House, αλλά και τα Flow Cafe. Όλους όσοι ήσταν τους καλλιτέχνες, τις επαγγελματικές ομάδες, ακόμα και τους δικηγορικούς συλλόγους, όλοι όσοι ενέσκυψαν για να καταλάβουμε και για να δείξουμε, να περάσουμε ένα μήνυμα. Δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας και θα το πω τελευταία για να δώσω και το λόγο στους άλλους. Δεν τίθεται θέμα φιλανθρωπίας για τα παιδικά χωριά σου. Τα παιδιά είναι μια χαρά εκεί. Μαθήματα δίνουν σε εμάς. Ποιο είναι το μάθημα? Να μην εγκλωβιζόμαστε στην καθημερινότητά μας και στη φάση μας και να νομίζουμε ότι ο κόσμος όλος γυρίζει γύρω από εμάς και να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα. Δεν χρειάζεται να. Δεν είναι κανένας ανώτερος από τον άλλον. Αν νιώσεις να μην κοιτάς μπροστά και μέσα σου, να κοιτάς δίπλα σου. Και δίπλα σου είναι ένας άνθρωπος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε εμείς. Μπορεί εμείς να χρειαστούμε τα παιδιά εμάς. Πάντως είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να καταλάβω και εγώ πράγματα, γιατί μέχρι πριν μπω εδώ μέσα, δεν φανταζόμουν ότι θα αφήσω τη δουλειά μου που είμαι τόσο κολλημένος για μια εβδομάδα. Για οποιονδήποτε λόγο. Ούτε για την κοπέλα μου, ούτε για διακοπές, ούτε για τίποτα. Και το έκανα για τα παιδιά. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ναι! Τα καταφέραμε! 150 ώρες συνεχόμενα στον αέρα. Σας ευχαριστώ όλους. Και να ευχαριστώ και τον ρυθμό και τον Αλέξη τον Καρακατσάνη και τον Έρικ Χάνσεν και τον Αντένα, τον Όμιλο Αντένα και την Αντένα Music. Πολλά πολλά φιλιά και Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια, παιδιά, γιατί ξεκινήσατε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Να είστε καλά, παιδιά. Θα ξεκινάμε μαζί ή θα τελειώνουμε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Τουλάχιστον μαζί. Φιλάκια, να είστε καλά. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, θα έχω πει τώρα όλες αυτές τις ώρες. Εγώ θέλω να πω κάτι για σένα. Τι? Ότι γνωριστήκαμε μέσα από αυτήν την εμπειρία και πρέπει να. Ήξερα, όλοι γνωρίζουμε την πορεία σου στο ραδιόφωνο. Εσύ το μάρα, να αποδίδουμε τα έτσι. Έχουμε τρελαθεί. Πραγματικά, respect για την ψυχή σου. Μα πήγε και μα πήρε δώρα, ρε παιδιά. Δεν το λέω για τα δώρα.
Το λέω για έναν άνθρωπο ο οποίος περάσαμε, ζοριστήκαμε. Πήγαμε, δηλαδή, λίγο μασίσαμε, πήγαμε και λίγο να τσακωθούμε, δεν τσακωθήκαμε, αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια κατάσταση που μας πίεσε. Εκεί βλέπεις το χαρακτήρα του ανθρώπου και η Ράνια μέσα από όλα αυτά. Όχι μόνο ήρθαμε πιο κοντά, αλλά αυτό που αυτή η ψυχή ήθελε να κάνει λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος ήταν να πάει να μας πάρει δώρα. Είναι σημαντικό. Πήγε 7 λεπτά, γιατί δεν θέλω να πήγε πολύ. Έλα, να πήγε όλα, ρε παιδιά, εντάξει, μόλις συνειδητοποίησα ότι είναι και η τελευταία εκπομπή μας για αυτή τη χρονιά. Έτσι. Δεν έχουμε άλλη. Όταν μας το προτείνανε, εγώ ήξερα ήδη ότι ήμουν έγκυος και λέω, η αλήθεια δεν το πολύ σκέφτηκα, αλλά όχι, λέω, θα είμαι και εγώ εκεί, γιατί για αρχή δεν ήθελα να κρεμάσω με τίποτα τα παιδιά και να φάνε όλο αυτό το πακέτο μόνοι τους, αλλά αυτό που για μένα έχει σημασία είναι ότι αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, παρόλη την κούραση που μπορεί το παιδάκι να μην έχει γεννηθεί ακόμα, αλλά μαζί με μένα έχει πάρει μέρος σε κάτι τόσο μεγάλο για τα παιδιά και για όλο αυτό που τους δώσαμε και ξέρεις όταν φτάνει στο τέλος, δεν σκέφτεσαι ούτε την κούραση, ούτε ότι έχει περάσει, αλλά το στόχο που έχει επιτεύξει. Νομίζω ότι... Αλλά δεν το κάνεις μόνοι σου, το κάνατε και δύο μαζί. Το κάναμε και δύο μαζί, ναι. Πραγματικά το κάναμε και δύο μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και τη Ράνια που φέτος πραγματικά ήξερα ότι αν συμβεί κάτι και κουραστώ ή οτιδήποτε, ήξερα ότι έχω να πάρω έναν άνθρωπο να του πω έλα γιατί θέλω να ξεκουραστώ ή οτιδήποτε. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά τα δύο αδέρφια μου πλέον, τον Δημήτρη Γκαρίζο και τον Σταμάτη. Κουμπάρι σου. Τα κουμπαράκια. ο Θεός δεν τους κάνει. Που για ακόμα μία φορά το περάσαμε όλο αυτό μαζί και δεχτήκαμε ακόμα περισσότερο. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Άμα τελειώσει τώρα εδώ, πάντα να το κάνετε και Airbnb εδώ το. Το μαγαζί, να το σταματήσω να πει τίποτα ή τουλάχιστον να κάνει το σύνδεσμο. Τα 7 λεπτό σου είναι απολαυστικό. Το έχω γράψει σε βίντεο εδώ στο σπίτι του. Πολύ δε χάρα να ξέρω τι θα πει. Θα πει αγγελία κάτι. Έλα, ρε, είναι κάτι να πει. Είμαστε όλοι προκομμένοι. Εγώ θα πω ότι απλά σας ευχαριστώ και χαίρομαι που από του χρόνου θα είναι μια εβδομάδα, είναι λίγο, θα είναι 10 μέρες. Όχι. Σήμερα είναι 10 ημερών. Εγώ έχω το καινούργιο project και το ξέρω, θα το πω. Μια εβδομάδα το Πάσχα σταυρωμένη. Είναι το επόμενο. Λοιπόν. Το έχει σκεφτεί ο Έρικ. Θέλω να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα και να έχετε καλές γιορτές. Να μην σταματήσετε να χαμογελάτε, γιατί εμείς εδώ μέσα δεν σταματήσαμε να γελάμε. Ο ένας με την τρέλα που κοβαλάει ο άλλος.